Λοιπόν, με δεδομένες τώρα τις συγκυρίες που τρέχουν από χθες και το πώς έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, αν μη τι άλλο, υπάρχουν περιττώδεις διεργασίες ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, αναφορικά τουλάχιστον με τα ψηφοδέλτια των κομμάτων και πώς αυτά τελικά θα διαμορφωθούν. Είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε καλεσμένους σήμερα. Έχουμε καταρχάς τον κύριο Γιάννη Καστρινάκη, τον συντονιστή Ομικρομή. Αυτό είδαμε. Συντονιστής του κόμματος είναι ο Δημήτρης Κλαράκης. Όχι συντονιστής του κόμματος, είστε σε κάποιο τομέα. Είμαι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τον αντιπρόεδρο Νόδε Ηρακλείου, το Λευτέρη Ζερβό, και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε κι εσείς, κύριε Ζερβέ. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς, κύριε Καστρινάκη, κατά την πρώτη ερώτηση. Προείπα προηγουμένως ότι αυτό που προέχει τώρα για κάθε κομματικό σχεδιασμό είναι το τι γίνεται με τα ψηφοδέλτια. Σε ποια φάση βρισκόμαστε και τελικά ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι αυτό που προσπαθεί να πετύχει, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει μέσα από την τελική διαμόρφωση του ψηφοδελτίου που θα κατέβει εδώ στο Ηράκλειο. Εμείς πρώτα απ' όλα να καλησπερίσω με αφορμή αυτό που είπαμε πριν για το ρόλο του καθενός. Αμέλησα να σας καλησπερίσω για εσάς το τλέτσιτα. Δεν πειράζει, κύριε Καστρινάκη. Και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς δεν συνηθίζουμε να στέλνουμε το όποιο μήνυμα μέσα από τη συγκρότηση μόνο του ψηφοδελτίου, κυρίως με την πολιτική μας. Κατά συνέπεια, η συγκρότηση του ψηφοδελτίου είναι μια διαδικασία η οποία είναι και ουσιαστική και η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο με την ανακοίνωση των ονομάτων των συντρόφων, μελών και φίλων του κόμματος, οι οποίοι θα στελεχώνται τα ψηφοδελτιά μας για όλη την Ελλάδα. Η ανακοίνωση λοιπόν θα γίνει αύριο. Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει εμάς είναι αυτό που έγινε χθες το απόγευμα, όπου ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη τετραετία σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν τον πολίτη αυτής της χώρας. Κατά συνέπεια, το πρώτο σκέλος υπήρξε χθες, το πρώτο σκέλος συντελέστηκε χθες με την ανακοίνωση προγράμματος. Το δεύτερο με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου θα ολοκληρωθεί αύριο. Μάλιστα. Κύριε Ζερβέ, με ποια κριτήρια θα γίνουν οι επιλογές των προσώπων για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Ηράκλειο? Κύριε Κομμαντάκη, καταρχάς καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όπως είπε και ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ανανεωμένα κατά πολύ. Ειδικά για το Ηράκλειο υπάρχει μια υπερπληθώρα στελεχών αλλά και απλών πολιτών προσωπικότητων του νομού Ηρακλείου, τα οποία θέλουν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα ονόματα έχουν σταλεί στα κεντρικά του κόμματος. Τα αξιολογεί η Επιτροπή. Παρουσία φυσικά και του Προέδρου του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο οποίος έχει και τον τελευταίο λόγο. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Αύριο θα ανακοινωθούν και τα δικά αύριο μας. Αύριο και σε εσάς, λοιπόν. Εκτός απρόπτου τα δικά μας τα ονόματα. Έχουμε επιλέξει άτομα τα οποία είναι μέσα από την κοινωνία, τα οποία αφουγκράζονται τα προβλήματα και τις ανησυχίες των πολιτών του νομού Ηρακλείου και εκτιμούμε ότι ο κόσμος θα τους ανταμείψει με την ψήφο και θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η πρώτη δύναμη στο Ηράκλειο. Πείτε μου, κύριε Ζερβέ, με αφορμή και τις εξελίξεις που αφορούν έτσι και το πιο κεντρικό επίπεδο, για να φύγουμε τώρα και από το κομμάτι των ψηφοδελτίων. Είχαμε τις ευρωεκλογές στο προηγούμενο διάστημα, παρατηρήθηκε όντως ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία απέσπασε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό και μάλιστα διεύρυνε και την διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήρθε δεύτερος σε αυτές τις εκλογές. Νομίζετε ότι μπορεί να καταστήσει αυτό δύναμη τη Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου? Αναφερθήκατε σε αυτό προηγουμένως, αλλά θέλω να μου τεκμηριώσετε λίγο τη σκέψη σας, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Κοιτάξτε, κύριε Κομμαντάκη, εδώ και 3 χρόνια από τη στιγμή που ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλαβε τα ενία της παράταξης, όλα τα στελέχη, ο ίδιος, ο συντοπίτη μας, ο γραμματέας, ο Λευτέρης Αυγιανάκης, έχουν αλωνίσει πραγματικά από άκρη σε άκρη όλη την επικράτεια, έχουν αφιγκραστεί και έχουν συμμεριστεί τα προβλήματα και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών. Παράλληλα, έχουν παρουσιάσει το πρόγραμμα και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα της ανάπτυξης, τη φωτεινή Ελλάδα, όπως την οραματίζει ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρετε, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και καταρρύπτουν μύθους. Έτσι λοιπόν στην προηγούμενη εκλογική μάχη, τη μάχη των ευρωεκλογών, διαπιστώσαμε με χαρά ότι μια ηλικιακή ομάδα νέων ανθρώπων από 17 έως 25, οι οποίοι κατά το πρόσφατο παρελθόν και δικαίως κατά την προσωπική μου άποψη είχαν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, έδωσαν μια μεγάλη ποσοστιαία διαφορά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει ότι ήταν μια προσωπική επιτυχία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Οι νέοι έχουν πλέον ασπαστεί τις ιδέες και την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα αποτυπωθεί
θεωρώ, και στις κάλπες κατά την 7η Ιουλίου στις εθνικές εκλογές. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, τόσο τις ευρωεκλογές όσο και τη μάχη των εθνικών εκλογών, δεν τις αντιμετωπίζουμε σαν μία μάχη για να πάρουμε μία νίκη εντυπώσεων ή να κατακτήσουμε κάποιο τρόπαιο. Για μας είναι μία μάχη ιδεών, ιδεολογίας, μία μάχη για την Ελλάδα του αύριο, σε σχέση με μία μάχη για την Ελλάδα της στασιμότητας που μας έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρούμε ότι η αλήθεια θα νικήσει το ψέμα και το λαϊκισμό. Χαμογελάει ο κύριος Καστρινάκης και θέλω να σας απευθύνω την επόμενη ερώτηση. Γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία πραγματικά κάνει λόγο για αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές, θέλω να μου πείτε κατά πόσο τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί από πλευρά σας, έτσι, μπορεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Γιατί είναι, είδαμε, ήταν μεγάλη διαφορά, κύριε Καστρινάκη. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, κύριε Κουμαντά, για να σας απαντήσω, χαμογέλασα για να μην γελάσω έτσι πιο χειρά, δεν είναι, και ο χώρος δεν το επιτρέπει. Θα σας πω πολύ απλά το εξής. Συζητώντας για εθνικές εκλογές, ξεχάμε την ουσία της πολιτικής. Συζητώντας με τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις εκλογικές αναμετρήσεις, διάφορα πράγματα, ξεχνάμε γιατί ασχολούμαστε με την πολιτική. Ασχολούμαστε με την πολιτική γιατί η πολιτική έχει αυτό που λέμε ταξικό περιεχόμενο. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε μια επιχείρηση. Έχουμε τον εργοδότη της επιχείρησης και τον εργαζόμενο της επιχείρησης. Είναι ποτέ δυνατόν τα συμφέροντα αυτών των δύο πλευρών να είναι τα ίδια? Λύστε με αυτή την απορία. Δεν μπορεί να είναι τα ίδια αντικειμενικά. Ο γενικός και αφηρημένος όρος περί ανάπτυξης, γιατί είπε ο κύριος Ζερβός πριν ότι με σαφήνεια λέει το πρόγραμμά της Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα ότι επιτέλους σας μας πει τι είναι. Ποιο είναι το πρόγραμμά της, δηλαδή παράδειγμα. Γενικά και αόριστα ανάπτυξη. Ανάπτυξη για ποιον, κύριε Κουμεντάκη μου? Ποιος θα καρπωθεί τα κέρδη αυτής της ανάπτυξης? Διότι αν εγώ ως εργοδότης καρποθώ το 80% του κέρδους που θα προκύψει από τα αυξημένα νούμερα που θα είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης και οι μισθοί των εργαζομένων, των μεσαίων στρωμάτων μείνουν καθυλωμένοι, τα εισοδήματά τους μείνουν καθυλωμένοι. Με συγχωρείτε, αυτή η ανάπτυξη είναι προς όφελος των πολλών, προφανώς επικαλείστε το όφελος αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά ή με τους πολλούς ή με τους λίγους. Αλλά ωστόσο, κύριε Καστρινάκη, υπάρχει και μια μεσαία τάξη η οποία αλλά πλήρωσε το μάρμαρο. Και η αλήθεια είναι αυτή. Θα σας πω πολύ απλά και και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη μεσαία τάξη να την επανακτήσει, να την κερδίσει και τελικά να ανατρέψει το κατά της αποτέλεσμα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κουμαντάκη. Τα μεσαία στρώματα που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας σε επίπεδο και ελεύθερων επαγγελματιών ανήκουν, ξέρετε, στους πολλούς. Δεν ανήκουν στους λίγους. Είναι οι πολλοί για τους οποίους, ναι, ζοριστήκανε τα πράγματα, τα οικονομικά δεδομένα ζορίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Σε αυτή την κατηγορία, αν θέλετε, ανήκουμε και εμείς οι περισσότεροι από εμάς. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι? Εγώ είμαι περήφανος για την κυβέρνησή μας, κύριε Κουμαντάκη. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν υπάρχουν πλέον συμπολίτες μας οι οποίοι να αρρωσταίνουν και να μην έχουν να πάνε στο νοσοκομείο. Ένα επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της προηγούμενης. Το ξέρετε, κύριε Κουμαντάκη, ότι μέχρι το 2015, εάν κάποιος ήταν ανασφάλιστος και πήγαινε στο νοσοκομείο διότι τον έπιασε κρίση κολικοειδίτιδας, θα πέθαινε ο άνθρωπος. Τον βάζανε να πληρώσει, έπρεπε να πληρώσει. Αν δεν είχε να πληρώσει, του βεβαιώνανε την οφειλή. Πήγαινε στην εφορία και του στέλνανε στο σπίτι μετά την οφειλή με κίνδυνο ενδεχόμενης κατάσχεσης περισσοκών στοιχείων. Το ξέρετε ότι μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να καταργήσει αυτό το μέτρο? Αυτή τη στιγμή, εν μέσω κρίσης, 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας που ήταν ανασφάλιστοι έχουν δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι μέτρο που ωφελεί τον κόσμο? Η Νέα Δημοκρατία λέει θα το καταργήσει. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Ερίκος Ντινάν, το νοσοκομείο, το ξέρουμε πάντες. Είναι στην Αθήνα ένα πάρα πολύ ωραίο νοσοκομείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η Νέα Δημοκρατία το κρατούσε προς όφελος των ιδιωτών, στον ιδιωτικό τομέα της παιδείας, της υγείας, συγγνώμη, και εκεί θα ξανάρθει. Θέλω να δώσουμε και λίγο το λόγο στον κύριο Ζερβό. Σίγουρα θα έχει να πει κάτι επ' αυτού και όσον είπατε. Κύριε Ζερβέ. Κύριε Κουμαντάκη, κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Καστρινάκης είπε ότι ήθελε να χαμογελάσει ή να γελάσει. Τελικά δεν γέλασε όμως ευρωεκλογές και δεν γέλασε γιατί? Γιατί όσο ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι ο πολιτικός τους χρόνος τελειώνει, επιδίδονται σε μια κατάσχετη παροχολογία. Μιλάνε για 13ου μισθούς όταν έχουν κόψει τους άλλους 12. Μιλάνε για μια ενδυνάμωση της μεσαίας τάξης. Τη μεσαία τάξη που οι ίδιοι έχουν αφαιμάξει, οι ίδιοι έχουν διαλύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πραγματικά όπως το είπε, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και επειδή σας είπα και προηγουμένως ότι οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και επειδή μιλούσε ότι η ανάπτυξη μέσα από τη Νέα Δημοκρατία θα καρποθεί στους
εργοδότες και όχι στους εργαζόμενους, σε όλες, μα σε όλες, τις κοινωνικές ομάδες, στους άνεργους, στους αγρότες, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους δημόσιους υπαλλήλους που επικαλούνται κατά καιρούς ότι έχουν γυρίσει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Στους νέους, όπως είπαμε, στους φοιτητές, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε πρωτιά και ηχηρή πρωτιά. Η ανάπτυξη, όπως αναφέρει ο κύριος Καστρινάκης, θα έρθει μέσα από τη μείωση των φόρων. Είδατε ότι με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αμέσως το χρηματιστήριο ανέβηκε κατά πολύ. Κύριε Ζερβέ, επ' αυτού πάντως, επειδή είναι ψηλά στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, το κομμάτι της μείωσης των φόρων, θέλω να με εξηγήσετε πώς και γιατί, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια συγκατάθεση και από τους δανειστές. Έτσι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να πάρει τη σφραγίδα των δανειστών. Η μείωση των φόρων θα έρθει, είπαμε, από μια έκρηξη επενδύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν ένα άκρος κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα. Πριν τρία χρόνια, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν να μιλήσει για τη συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες. Είπε ότι εγώ θα υποσχεθώ αυτά που μπορώ να κάνω. Όχι αυτά που θέλετε να ακούσετε ή μάλλον που κάποιοι από την κυβέρνηση θα ήθελαν να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκτεθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύεται και αυτά που δεσμεύεται θα τα κάνει. Για να σας πω για παράδειγμα, επειδή το αναφέρατε, τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μείωση στους φόρους των επιχειρήσεων από το 28 στο 20. Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10 στο 5 για τις επιχειρήσεις. Κίνητρα για τις επενδύσεις κεφαλαίου και υπεραποσβέσεις. Και σταδιακά μείωση του ΦΠΑ στο 11 και στο 22 αντίστοιχα. Ήρθε λίγες μέρες πριν τις εκλογές η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας να μας πει ότι η μείωση στην εστίαση πήγε στο 13%. Όταν το είχε εξαγγείλει πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν η Νέα Δημοκρατία το είχε κάνει και παλαιότερα, και πήγε απλά να το καρποθεί εκλογικά ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση στις ευρωεκλογές. Κάτι το οποίο φυσικά, όπως είδατε και από τα αποτελέσματα, δεν έγινε. Νομίζω ότι ο λαός πλέον μετά από 4,5 χρόνια, όσο και να θέλουν να τους εξαπατήσουν, όσο και να θέλουν να τους κοροϊδέψουν, ζούσαμε όλοι σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα που αγαπάμε, σε αυτή τη χώρα που δουλεύουμε και εργαζόμαστε και μαχόμαστε καθημερινά για μας και κυρίως για τα παιδιά μας. Πλέον η μεσαία τάξη, επειδή επικαλείται τη μεσαία τάξη, δεν μπορεί πλέον να πιστεί από τα ψέματα που ο ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά λέει. Και το χθεσινό η επικοινωνιακή φιέστα είναι μια φιέστα εσωκομματική. Την διασκέδασαν μόνο μεταξύ τους. Κανείς από τους Έλληνες πολίτες δεν αντιλήφθηκε όλα αυτά που επικαλείται και ο κύριος Καστρινάκης και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καστρινάκη, πού πρέπει να επενδύσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα και πάνω απ' όλα για να πείσει προς ανατροπή του αποτελέσματος? Θα με επιτρέψετε, κύριε Κουμεντάκη. Σε αυτή τη χώρα μου φαίνεται κινδυνεύουμε να τρελαθούμε. Δηλαδή, αυτά που ήταν 24, το ΦΠΑ στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Ζερβός, που ήταν 24 και πήγε στο 13. Αυτές οι συντάξεις που δίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, 13η σύνταξη, όπως δίνει η κυβέρνηση την 13η σύνταξη, όπως έγινε το τελευταίο διάστημα, ποιος πήγε στο 24% το ΦΠΑ, ποιος έκοψε συντάξεις? Λέει, τα ξεχνάμε τελείως, θα τραλαθούμε τελείως. Όλα αυτά τα μέτρα, όλο αυτό αυτή η ρημαγμένη κατάσταση την οποία κληθήκαμε να διαχειριστούμε, προήλθε από παρθενογένεση. Δηλαδή, δεν την προκάλεσε κάποιος? Το 80% της μείωσης των συντάξεων που έγινε με τα δύο πρώτα μνημόνια, διότι τόσο είναι, ποιος το έκανε? Είναι κάτι που μας προέκυψε ξαφνικά. Δηλαδή, ξαφνικά θέλουν να μας πείσουν ότι μέχρι το 2015 υπήρχε μια κατάσταση στη χώρα στα οποία όλα ήταν ρόδινα και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε μαντάρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθη να διαχειριστεί μια κατάσταση όπου θα σας θυμίσω ότι τα παιδιά στα σχολεία υποθυμούσαν από την πείνα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 250.000 περίπου σχολικά γεύματα καθημερινά για να μην πεινάνε τα παιδιά μας. Είχαμε κόσμο ο οποίος δεν είχε ρεύμα και νερό στο σπίτι του και τώρα δείτε το επίδομα ανοικίου και επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα μεσαία στρώματα ζοριστήκανε σε κάποιο βαθμό, αλλά το πρώτο μέλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση, που είχε να αντιμετωπίσει, ήταν μια κοινωνία η οποία ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, κύριε Κουμαντάκη μου. Αυτά τα ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι το 2015, σας ξαναλέω, λιποθυμούσαν τα παιδιά από την πείνα στα σχολεία. Αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Έπρεπε να σταθεί στα πόδια της. Όντως, τα στρώματα τα μεσαία με άλλο τρόπο θα αντιμετωπιστούν τώρα και το έχουμε πει πάρα πολύ έγκαιρα και το έχει πει ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, την τελευταία φορά από το πρόγραμμα της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2018 στη Θεσσαλονίκη, με βήματα τα οποία είναι απολύτως στοχευμένα και απολύτως μεθοδικά, να γίνονται μεθοδικά με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα μέσα στον χρόνο.
Ακριβώς την ίδια στόχευση είχε και η χθεσινοβράδινη ανακοίνωση του προγράμματος της επόμενης τετραετίας, κύριε Κουμαντάκη. Μάλιστα. Κύριε Ζερβέ, έρχομαι σε εσάς. Μου επιτρέψετε λίγο μόνο. Ένα σύντομο σχόλιο, παρακαλώ. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μίλησε ο κύριος Καστρινάκης ότι για παιδιά που λιποθυμούσαν, για παιδιά που είχαν. Δεν είναι αλήθεια. Δεν σας διάκοψα. Θέλω να πω κάτι. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, ακολουθούμε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια χώρα η οποία θα ζει με επιδόματα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε οι γονείς αυτών των παιδιών που λέει ο κύριος Καστρινάκης ότι λιποθυμούσαν, να έχουν δουλειά για να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με μια αξιοπρέπεια. Ο κύριος Τσίπρας επιθυμεί να υπάρχει ένας λαός ο οποίος θα ζει με επιδόματα. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θα συνεχίσουμε να ζούμε με επιδόματα. Συνεχίσουμε να ζούμε με δουλειές. Δουλειές θέλει η Ελλάδα, όχι επιδόματα. Δουλειές θέλουν οι νέοι, όχι επιδόματα. Με ευθύνη τι μας πήγε η ανεργία στο 27%, κύριε Ζερβέ? Με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καστρινάκη, ξεχνάτε ότι μειώθηκε 9% τα τελευταία 4 χρόνια ανεργία. Όταν αναλάβατε διακυβέρνηση της χώρας, είπατε, τάξατε λαγούς με πετραχίλια. Τα πάντα. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 871 ευρώ. Κατάργηση του ένφια, σκίσιμο των μνημονίων. Αλλά ας μην πάμε όμως εκεί. Όχι, εκεί θα πάμε. Ας μην πάμε εκεί. Διότι η διακυβέρνηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και των συμμάχων της και η πολιτική η οποία άσκησε όλα αυτά τα χρόνια οδήγησαν την Ελλάδα, τη χώρα που αγαπάμε. Ακριβώς. Και εμείς την αγαπάμε με άλλο τρόπο τελικά από ό,τι την αγαπάτε εσείς, κύριε Ζερβέ μου. Δεν νομίζω. Την οδήγησε σε μια κατάσταση όπου ο κόσμος ήταν σε μια στα πρόθυρα της εξαθλίωσης κοινωνία. Αυτή την κατάσταση κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Και μας ψέγεται επειδή δεν προλάβαμε να κάνουμε τα πάντα στα 4 χρόνια, ενώ η δική σας λογική διακυβέρνησης όλες αυτές τις δεκαετίες της πριν οδήγησε την χώρα σε μια κατάσταση εξαθλίωσης. Ντροπή, κύριε Ζερβέ μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ντροπή δεν είναι. Ντροπή είναι αυτά που πραγματικά ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνται καθημερινά. Ότι τώρα, μετά από 5 χρόνια σχεδόν, θυμήθηκαν τη μεσαία τάξη και ότι θα βοηθήσουν τη μεσαία τάξη. Μα σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά, τις 120 δόσεις, τι θα τις κάνετε για τις ρυθμίσεις των αφιλών? Μην μου λέτε εμένα αυτό το πράγμα. Όταν πριν δύο εβδομάδες. Πριν δύο εβδομάδες, σήμερα ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, κύριε Ζερβέ μου, δήλωσε ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα ερήμην των δανειστών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δηλαδή. Εσείς είστε οι πιο καλοί φίλοι των δανειστών. Πραγματικά είστε τα καλύτερα φίλοι των δανειστών. Να είστε καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, θέλω μία ερώτηση τελευταία. Λίγος χρόνος έχει μείνει, δυστυχώς. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Το χρειάζεται, η αλήθεια είναι, και ο τηλεθεατής και ο πολίτης να γνωρίζει τις απόψεις αναλυτικά και των δύο κομμάτων, βασικά όλων των κομμάτων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, στην εκλογική διαδικασία της 7ης Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πάω λίγο στο κομμάτι του Κινάλ. Ξέρω ότι κάποιοι ενδεχομένως να μην θέλετε να ακούσετε, αλλά είχαμε δηλώσεις από τον κύριο Γρηγοράκο, ένα υψηλό βαθμό στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος δήλωσε προεξόφληση το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα είναι, κύριε Καστρινάκη, η Νέα Δημοκρατία και πως το Κινάλ θα δώσει συνένεση για να μην μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις. Ένα σχόλιο από εσάς, σύντομο, και ένα από τον κύριο Ζερβό, παρακαλώ. Τι να πω, αυτό νομίζω οι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα κληθούν σε 7 του Ιούλη να πούν τη γνώμη τους για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα, θα το αξιολογήσουν. Υπάρχει ωστόσο αυτή η γραμμή που μπορεί να λέει ότι συνεργασία με το Κινάλ μπορεί να υπάρξει στην επομένη των εκλογών? Κοιτάξτε, υπάρχει τέτοια γραμμή του κόμματος? Η γραμμή του κόμματος είναι ότι θέλουμε μια ευρεία συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων και γι' αυτό το σχήμα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διότι θέλουμε να φανεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι οι δηλώσεις, οι δημόσιες δηλώσεις του στελεχών του Κινάλ, οι οποίες λένε ότι στρατηγικός μας στόχος είναι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σήμερα ο στόχος μας είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σήμερα διάβασα κάπου, δεν θυμάμαι πού, μια πολύ ωραία προσέγγιση, η οποία προερχόταν από τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, οφείλω να ομολογήσω, ότι στόχος μας είναι να μην μπορεί ούτε καν να κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κόσμο στους δρόμους για το τι πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές. Όλα αυτά σηματοδοτούν μια ρεβανσιστική προσέγγιση της μετά την 7η Ιουλίου, τακτικής, εφόσον βέβαια η Νέα Δημοκρατία έρθει πρωτοκόμμα, κάτι για το οποίο θα μου επιτρέψετε να έχω τις επιφυλάξεις μου και να πω ότι ο ελληνικός λαός εκτιμώ ότι θα προσεγγίσει με διαφορετικό τρόπο την 7η Ιουλίου σε σχέση με την 26η Μαΐου. Μάλιστα. Κύριε Ζερβέ, ένα σύντομο σχόλιο για εσάς, λίγο πριν κλείσουμε, παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Κουμαντάκη, για μας, για τον πρόεδρο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, κύριο μέλημα και κύριο σκοπός είναι να είναι αυτοδύναμη η Ελλάδα.
να μπορεί να πατήσει ξανά στα πόδια της και να μην χρειάζεται τη στήριξη ούτε των εξωτερικών συνεργατών, τέλος πάντων, ούτε του κοινάλου, ούτε κανενός. Θέλει να είναι μια ισχυρή και αποτελεσματική κυβέρνηση. Αυτό η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το καταφέρει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για σύγκληση πολιτικών δυνάμεων. Θα αξιοποιηθούν και στελέχη τα οποία ενδεχομένως να μην ανήκουν στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει διεύρυνση, σημαίνει ενότητα για το κοινό καλό, για τον κοινό στόχο, την Ελλάδα μας. Και σημαίνει και αξιοκρατία. Τώρα, δηλώσει του κ. Γρηγοράκου, δεν θέλω να τη σχολιάσω, είναι δηλώσει του κ. Γρηγοράκου. Εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική, έχουμε τη δική μας στρατηγική. Με τη στρατηγική που πορευόμαστε, όπως μιλάει ο πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι και εμείς τα στελέχη στο πλάι του θα δώσουμε τον αγώνα μας μέχρι τις 7 Ιουλίου για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, για τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας. Μάλιστα, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω αποσαφηνίσαμε λίγο στο κοινό και στους τηλεθεατές ποιος εκπροσωπεί τι, ποιες είναι οι απόψεις και οι ιδέες λίγο πριν τι κάλπη. Είπαμε, η απόφαση είναι του ίδιου του ψηφοφόρου, του ίδιου του πολίτη, όλων μας τελικά, σε λιγότερο από ένα μήνα. Σας ευχαριστώ και πάλι.